Καλησπέρα σας. Καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στην πόλη της Καλαμάτας, το Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Δυστυχώς, η επίσκεψή σας βρίσκει την πόλη μας σε στιγμές σκληρής δοκιμασίας. Δεν υπάρχει μέρα που να μην καταγράφεται νεκρός συμπολίτης μας από την επέλαση της πανδημίας μέσα σε ένα ανοχήρωτο δημόσιο νοσοκομείο. Και είναι ακόμα πάλι δυστυχώς μια πόλη που τα τελευταία χρόνια, το επισημάνατε και στο λόγο σας, αλλοιώνεται βία πολιτιστικά και περιβαλλοντικά, έρμεως τις αποφάσεις της δημοτικής και περιφερειακής πλειοψηφίας για την αποκόμιση κέρδους από τα πάντα, ακόμα και από την απελπισία μας. Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα στον τόπο, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας απευθύνει κάλεσμα στο λαό για συμπόρευση και κοινή δράση. Και δεν μπορώ παρά να ευχαριστήσω τα μέλη του που μου έδωσαν την ευκαιρία, μου έκαναν την τιμή είναι το πιο σωστό, να ανέβω σε αυτό το βήμα και να δηλώσω παρούσα στην πρόσκληση αυτή. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι ένα κόμμα ιστορικό. Κουβαλάει μαζί του μια ιστορία 100 χρόνων αντίστασης, για την οποία κάθε Έλληνας δεν μπορεί παρά να νιώθει δέος και ευγνωμοσύνη. Αλλά και αυτή τη στιγμή και για όλη την τελευταία κρίσιμη εντεκαετία, από το 2010 που οι κυβερνήσεις έβαλαν τη χώρα σε καθεστώς εποπτείας για λογαριασμό των μεγάλων επιχειρηματιών, είναι το μοναδικό κόμμα που έχει σηκώσει στις πλάτες του το βάρος της καινούργιας αντίστασης απέναντι στη βάρβαρη πολιτική. Αποτελεί τη μόνη αξιόπιστη, φερέγγια και ειλικρινή πολιτική δύναμη στο πολιτικό σύστημα, που όχι απλώς πρώτο και δυστυχώς μοναχικό, κατάλαβε πολύ καλά, ονόμασε και υπέδειξε τον πραγματικό εχθρό του λαού, τον καπιταλισμό, αλλά κάνει τη θεωρία πράξη και στηρίζει καθημερινά κάθε πολίτη, κάθε εργαζόμενο, σε όποιο χώρο και αν αυτός δοκιμάζεται. Για μένα λοιπόν, η ανταπόκριση στο κάλεσμα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας αποτελεί ιδεολογική απόφαση με βάρος ηθικής επιταγής. Κάθε άνθρωπος που πιστεύει ότι η ισότητα, η ελευθερία, η αξιοπρέπεια δεν είναι μερίδιο των λίγων, αλλά δικαιώματα άλλων, όλων. Κάθε άνθρωπος που πιστεύει ότι αυτά που ζήσαμε και ζούμε ως τώρα, ως γονείς, συγγενείς, εργαζόμενοι, δεν είναι η μοίρα μας και μπορούν και πρέπει να αλλάξουν, δεν μπορεί παρά να αναλάβει την ευθύνη του, να πάρει θέση και να διαλέξει πλευρά. Να στηρίξει τον αγώνα που δίνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Κύριε Γενική Γραμματέα, φίλοι και φίλες, σας εύχομαι να είστε υγιείς, γεροί, να συνεχίσετε μαζί με όλους τους συντρόφους, με το ήθος που σας διακρίνει, την αξιοπρέπεια που διατηρείτε με κάθε κόστος, κληρονομιά βαριά κάθε αληθινού κομμουνιστή, το δύσκολο αγώνα σας από κάθε μετερίζει. Σας ευχαριστώ πολύ.